πήρε τον. Κάθε χρόνο την ίδια μέρα, δηλαδή παραμονή των Χριστουγέννων, τα σωματεία συνταξιούχων της Καβάλας πραγματοποιούν μια μικρή γιορτή για τα Χριστούγεννα. Έτσι λοιπόν έγινε και φέτος, όπου όλα τα μέλη των σωματείων μαζεύτηκαν για να συμμετέχουν σε αυτήν την χαρούμενη γιορτή, αφήνοντας λίγο στην άκρη τα οικονομικά τους προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις συντάξεις τους τελευταίους μήνες. Όλον τον κόσμο, όλους τους συνταξιούχους, με υγεία, χαρά να μας βρει φέτος τα Χριστούγεννα. Όπως βλέπετε σήμερα. Και κάθε χρόνο διοργανώνουμε αυτή τη μικρή γιορτούλα εδώ για τους συνταξιούχους. Όλα τα σωματεία συνταξιούχων του νομού Καβάλας, ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΒΟΥΦΟΛΟΥ και ΟΑΕ, και από το υστέρημα των ταμείων που υπάρχει σε κάθε σωματείο, και κάνουμε αυτή τη μικρή γιορτούλα. Αλλά συνάμα δεν πάβουμε να διεκδικούμε πάλι τις συντάξεις τις ανθρώπινες που μας έχουν κόψει. Δυστυχώς έρχονται χρόνια πιο δύσκολα, οι συνταξιούχοι πονάνε. Χρόνια πολλά με υγεία, με αγάπη, καλές γιορτές, καλή να είναι η νέα χρονιά σε όλους, να έχουμε δύναμη. Για να και αισιοδοξία, έτσι, με αισιοδοξία να βλέπουμε την νέα χρονιά, ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Αν και δεν μπορώ να πω ότι οι συνταξιούχοι είναι ευχαριστημένοι και πραγματικά ότι όλα αυτά τα οποία έχουν δοθεί από την κυβέρνηση καλύπτουν τις ανάγκες των συνταξιούχων, απέναντίας μάλιστα, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι το 3% το οποίο δόθηκε από την κυβέρνηση για την, ως αύξηση, δεν καλύπτει όχι απλά τις ανάγκες των συνταξιούχων. Πολλοί δε εξημών των συνταξιούχων, 800.000, δεν έχουν πάρει αυτό το 3% διότι είχαν προσωπική διαφορά. Οπότε πήρανε τα 100 ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση προκειμένου να καλύψουν κάποιες ανάγκες για το εορταστικό τους τραπέζι. Δεν δεχόμαστε όμως και μας εξοργίζει το γεγονός ότι οι συνταξιούχοι πήραν ένα κουλούρι την ημέρα, οι περισσότεροι, γιατί άλλοι πήραν 1 και 2 ευρώ το μήνα, και όταν βλέπουμε ότι οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς σήμερα παίρνουν μια αύξηση της τάξης του 45-46%, του τέστην 1.500 ευρώ το μήνα. Δεν είναι δικαιοσύνη, δεν είναι δημοκρατία αυτή. Εμάς αυτό το πράγμα μας εξοργίζει όταν βλέπουμε